Χαίρετε αγαπητοί τηλεθέατες. Το θέμα της σημερινής μας συνάντησης είναι μια ψηφίδα του κοινωνικού μοσαϊκού. Ξέρετε, τα μοσαϊκά γίνονται όταν ο καλλιτέχνης βάζει μία-μία τις ψηφίδες. Υπάρχει μία ποντιακή παροιμία που δεν θα την πω, απλώς θα κάνω μια παράφραση το νόημά της. Το νόημα της παροιμίας αυτής θα μπορούσε κανείς να το εκφράσει με ένα άλλο. Παραδείγματος χάρη, παρθενώνες δεν γίνονται με άχυρα. Ή χειρότερα, παρθενώνες δεν γίνονται με σκουπίδια. Με λύπη μου πρέπει να πω ότι στην εποχή μας δεν είναι μόνο επικίνδυνα τα σκουπίδια, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν τα σκουπίδια. Κι όμως, μέσα στα σκουπίδια βλέπει κανείς από μακριά να γυαλίζει κάτι. Κάτι γυαλίζει. Αυτό που γυαλίζει δεν είναι ούτε χρυσός ούτε ασήμι. Είναι ένα κονσερβοκούτι σαπισμένο που μέσα μυρίζει. Έτσι είναι και πολλοί άνθρωποι που κατέχουν σπουδαίες θέσεις μερικές φορές και γυαλίζουν, αλλά μέσα τους δεν είναι καθόλου ούτε χρυσάφι ούτε ασήμι. Είναι κάτι πολύ ευτελές. Βέβαια δεν μπορεί να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τέτοιοι, αλίμονο θα είχε καταρρεύσει η κοινωνία. Τα τελευταία γεγονότα δείχνουν πόσο ο λαός μας έχει ευαισθησίες, πόσο πονάει τους ανθρώπους που υποφέρουν και πόσο θα ήθελε να μην υπάρχουν άνθρωποι που πονούν. Και πολλές φορές εμείς είμαστε αιτία να πονούν άλλοι άνθρωποι. Και εδώ που δεν ξέρουμε τελικά ποιος πονάει από τι, όταν οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι έχουν ανάγκη της δικής μας συμπαράστασης. Όποιοι και να είναι αυτοί, ακόμα και οι εγκληματίες που είναι τραυματισμένοι, πρέπει να θεραπεύονται και ύστερα να εξετάζουν οι ειδικοί το βαθμό της ενοχής τους. Και οι καλοί αλλά και οι κακοί άνθρωποι είναι πάρα πολλοί στην κοινωνία δυστυχώς. Σήμερα θα κάνω μια μικρή σταχυολογία από τον καθημερινό τύπο. Διάβασα για την ζωή και τη δράση ενός ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να σας πω το όνομα. Τι το θέλει κανείς το όνομα. Για να είμαι ειλικρινής, είχα ορισμένους ενδιασμούς να το αναφέρω, αλλά προχθές διάβασα μία διαπίστωση του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος μιλώντας για τη συνεισφορά της νομικής επιστήμης στην κοινωνία, ένα θέμα πάρα πολύ σπουδαίο, είπε τα εξής. Η πολυνομία και κακονομία οδηγούν το κράτος σε μείζωνα προβλήματα. Το μείζωνα σημαίνει μεγαλύτερα. Και ότι το κράτος βρίσκεται σε φάση παρακμής. Μια διαπίστωση πάρα πολύ σημαντική. Τη διαπιστώνουμε όλοι οι άνθρωποι που σκεφτόμαστε πώς, πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Το κράτος να βρίσκεται σε παρακμή. Είναι γνωστό βέβαια ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ποικίλα. Προβλήματα κυρίως δικαίου. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο είναι η δικαιοσύνη. Όλες τις αρετές και να έχει ένας άνθρωπος, αν δεν είναι δίκαιος στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, δεν είναι σωστός. Όταν όμως είναι δίκαιος, και μέσα στην ιστορία ξέρετε όλοι, όσοι πήγαμε σε κάποιο βαθμό στα σχολεία, ότι ο Αριστίδης, ο δίκαιος, του απεδόθη αυτός ο τίτλος, διότι ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος απέδιδε ό,τι ανήκει σε κάθε έναν. Γιατί ο ορισμός του δικαίου είναι το να αποδίδεται σε καθέναν ό,τι του ανήκει. Σε αυτόν που είναι έντιμος η τιμή, σε αυτός που είναι
ανέντιμος υπερηφρόνηση και σε αυτόν που είναι ικανός τα χειροκροτήματα. Το σπουδαίο είναι ότι υπογραμμίζει υπάρχουν δικαία προβλήματα ελέγχου, ειδικά στα οικονομικά θέματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Λέμε για παγκοσμιοποίηση και τούτο είναι αλήθεια, διότι το δουνουτού που λέμε, τι είναι δουνουτού, διεθνές ταμείο, οικονομικό ταμείο, διεθνές. Τα χρήματα δηλαδή που δανείζεται μια χώρα, δεν τα δανείζεται από μια άλλη μόνον, αλλά από πολλές χώρες ταυτόχρονα. Υπογραμμίζει συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά ούτε ο διοικητικός αυτοέλεγχος, ούτε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ούτε ακόμη και ο δικαστικός έλεγχος. Βάζει εδώ πέρα το δάχτυλο στον τύπον των ύλων που λέμε, εκεί που είναι πραγματικά η πληγή. Ίσως πολλά πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα αν υπήρχε μια στοιχειώδης δικαιοσύνη. Αυτή είναι το ζητούμενο. Θα αναφέρω, όπως διάβασα σε ένα έντυπο, 16 σημεία της βιογραφίας ενός προσώπου. Ενός προσώπου που υπάρχουν ανάμεσά μας που του μοιάζουν πάρα πολύ. Εσείς θα κρίνετε τις πληροφορίες αυτές και στο τέλος θα κάνω μερικές δικές μου παρατηρήσεις, σχόλια, μέσα στα πλαίσια της απλής λογικής, γιατί βαθύτερα δεν είναι εύκολο να μπει κανείς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, του οποίου θα αναφέρω 16 χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι αυτόκλητος σύμβουλος για λίγο διάστημα ενός υπουργείου. Τι σημαίνει σύμβουλος? Σύμβουλος σημαίνει ένας άνθρωπος που γνωρίζει κάτι και τον συμβουλευόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για την κάθε περίπτωση. Διότι ο σύμβουλος σημαίνει ότι ξέρει κάτι. Και το σύμβουλος σημαίνει συμ και βουλεύομαι. Βουλεύομαι σημαίνει συναντώ και συζητάω με κάποιον άλλον. Συμ βουλεύομαι ένα θέμα, ένα αντικείμενο. Θέση πάρα πολύ σημαντική, έστω και για μικρό διάστημα, σε ένα υπουργείο. Ένα υπουργείο που κυβερνάει τη χώρα. Δεύτερον, γίνεται συνεργάτης μιας εταιρείας με σκοπό να συνδεθεί με πολιτικά πρόσωπα για να πετύχει καλύτερα τους σκοπούς του. Όταν μπει κάποιος σε έναν κύκλο ενός κόμματος, φυσικά όλοι οι παρατρεχάμενοι τον θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Και όταν είναι δικός τους άνθρωπος, θα του δώσουν και την αξία, την πρέπουσα, τη θέση, θα ακούσουν τη γνώμη του, θα του ανεθέσουν και πράγματα που είναι σημαντικά, διότι είναι δικός μας άνθρωπος, και αυτός θα δείξει τη συμπεριφορά του. Τρίτο, μπαίνει σε κύκλωμα εκβιαστών για να κερδίσει χρήματα. Χρήμα δηλαδή, πάση θυσία. Μπαίνει και σε κύκλωμα εκβιαστών, έμεσα ή άμεσα, ο κύριος για τον οποίο γίνεται λόγος. Τέταρτο, κρίνεται προσωρινά προφυλακιστέως, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ειλικρινά θα έλεγα, κακός που το επιβλήθη η απαγόρευση από τη χώρα, γιατί τέτοια καθάρματα να φύγουν και να μην γυρίσουν, να φύγουν έξω από τη χώρα. Απλώς το όνομά τους να γραφτεί στα κατάστοιχα των απατεώνων και να μην ξαναμπούν στη χώρα. Έμεινε όμως, ξεπέρασε το πρόβλημα. Πέμπτο, γίνεται σύμβουλος σε διαφόρους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
στους οποίους υποσχόταν ειδικούς χειρισμούς κρίσεων. Ειδικοί με γνώσεις και πείρα, αυτοί είναι οι άνθρωποι. Συγγνώμη που θα κάνω μια αντιπαραβολή της ίδιας ηχητικά λέξης με διαφορετικότατο νόημα. Το πείρα με έψιλον γιώτα σημαίνει η εμπειρία, αλλά το πείρα στην αρχαία ελληνική με ήττα σημαίνει το σακούλι, η τσάντα, ο ντορβάς που λέγανε στα χωριά. Αυτός λοιπόν συνδέεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Εγώ είμαι μέσα στην πολιτική. Εσύ είσαι εκτός της πολιτικής και είσαι επιχειρηματίας. Κάτι θα κάνουμε για σένα να πάρεις κανένα μεγάλο δάνειο. Πες πως έχεις 100, να σου δώσουμε 500, αφού έχεις υποτίθεται δική σου περιουσία. Έκτο, παρακρατούσε χρήματα που προορίζονταν για χορηγίες. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τα χρήματα είχαν κάποιους σκοπούς να βοηθήσουν κάτι, αλλά δεν πήγαιναν εκεί. Αυτός τα κρατούσε. Γιατί δεν τον κυνήγησαν? Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έβδομο, στην κατοχή του βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις για ίσπραξη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από 10 και άλλους φορείς. Τι τις ήθελε αυτές τις σημειώσεις? Δεν μας είπαν τελικά τι απέγιναν αυτές οι σημειώσεις. 8. Υπηρέτησε ένα διάστημα ως δημοτικός υπάλληλος. Τόσο εύκολο είναι πραγματικά να γίνεις δημόσιος υπάλληλος, που έχει δικούς του ανθρώπους στο ένα κόμμα. 9. Εργάστηκε με τη βοήθεια πολιτικού κόμματος σε τράπεζα. Όπως ξέρετε, η εργασία στην τράπεζα είναι πολύ σπουδαία θέση. Καθαρή δουλειά, βέβαια υπεύθυνη, αλλά τουλάχιστον σίγουρη και χρήματα όχι άσχημα. Πώς βρέθηκε εκεί? Ποιες εξετάσεις πέρασε? Δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, σημειώνει εδώ πέρα ότι με τη βοήθεια, βέβαια, πολιτικού κόμματος. Αν ποιος, από τη δική μου, με δική μου βοήθεια. 10. Δήλωνε άνθρωπος εμπιστοσύνης και γνώσης των παρασκηνίων. Έπιανε ανθρώπους σε μεγάλο βαθμό έντιμους και ίσως αφελείς και τους έλεγε, ξέρεις, αυτόν τον ξέρω εγώ. Είναι δικός μου άνθρωπος. Τους έπιθε και έδινε την εντύπωση ότι μέσα στο παρασκήνιο θα γίνουν όλα. Και ξέρουμε δυστυχώς ότι σε πάρα πολλά πράγματα δεν είναι αυτά που λέγονται δημόσια, αλλά αυτά που μαγειρεύονται στα παρασκήνια. Είναι η σκηνή και πίσω είναι τα παρασκήνια. Εκεί ψιθυρίζονται τι πρέπει να πεις, τι να κάνεις, και βγαίνει στη σκηνή και παρουσιάζει τον σοφό, ενώ από πίσω άλλοι υπαγορεύουν άλλα. 11. Και πολύ ενδιαφέρον, έκανε πολυτελή ζωή, αμπός, έτσι, και οργάνωνε εκδήλωση σε ξακουστό νησί των Κυκλάδων, δεν ξέρω που πάει ο νους σας, εσείς ξέρετε, με δεκάδες καλεσμένους σε ακριβά ξενοδοχεία. Τόσο απλό πράγμα. Τόσο απλό πράγμα. Ήταν άριστος στις δημόσιες σχέσεις και ικανός να διαδικτυώνεται με πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες. Χρησιμοποιούσε τους μεν για τους δε. Επαναλαμβάνω, ήταν άριστος στις δημόσιες σχέσεις και ικανός να δικτυώνεται με πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες. Χρησιμοποιούσε τους μεν για τους δε. Έμενε στο κόμμα, έλεγε αυτόν θα πρέπει να τον βοηθήσουμε, διότι θα κάνει ένα εργοστάσιο, παραδείγματος, θα ανοίξει μια επιχείρηση. Και συνεργάζονταν και με τον έναν και με τον άλλον. Δεν λέω εγώ ότι αυτά γίνονταν
έτσι για την ψυχή του. Σίγουρα θα υπήρχε και το αζημίωτο στη μέση. 13. Υπήρξε υπάλληλος κοινοφελούς εταιρείας. Και εδώ με συγχωρείτε να κάνω ως φιλόλογος και την αλλαγή του κοινοφελούς. Υπάρχει και μια άλλη γραφή του κοινοφελός, κοινοφελής με ύψιλον, που είναι ωφέλιμος για τα σκυλιά. Κοις οκείων, του κοινός, του σκυλιού δηλαδή. Υπήρξε, ναι, διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας ενός μεγάλου δήμου στην Αττική. Υπάρχει ένας φιλόσοφος αραβικής καταγωγής, παλιός, δεν είναι σημερινός, πάρα πολύ έξυπνος, λέγεται Ιμπν Χαλδούν. Αυτός ο Χαλδούν είναι φυσικό μέσα στα εκατομμύρια των ανθρώπων που ασπάστηκαν το Ισλάμ, να υπάρχουν και άνθρωποι πραγματικά ικανοί, φιλόσοφοι. Ο Ιμπν Χαλδούν λοιπόν έγραψε πραγματεία στην οποία αποδεικνύει ότι εξουσία και χρήμα πάνε μαζί. Ή εξουσία έχεις, βγάζεις χρήματα. Ή χρήματα έχεις, μπαίνεις στην εξουσία, αγοράζεις την εξουσία. Αυτά λοιπόν πάνε μαζί. Μόνο που δεν ξέρω αν πηγαίνει και η έννοια της εντιμότητας και του δικαίου. 15. Διετέλεσε διοικητικός υπάλληλος νοσηλευτικού ιδρύματος του δημοσίου. Βέβαια δεν υπάρχουν άνθρωποι ικανοί πολλοί. Αυτός ήταν ικανός και για αυτήν τη θέση. Αυτός έπρεπε να πάει. 14. Με διαφήμιση σε ευτελές έντυπο εξασφάλισε 150.000 ευρώ. Ευρώ αλένε στο Άγιον Όρος, τα ευρώ στον πληθυντικό. Ένα ευτελές έντυπο, θα σου κάνω εγώ μια διαφήμιση και εσύ εφόσον είναι τα χρήματα του κράτους θα δώσεις μια διαφήμιση, την τιμή 150.000 ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε σε ορισμένα εντελώς απλά σχόλια. Διεθνώς ισχύει ο νόμος του «εργάζομαι, πληρώνομαι». Δεν είναι δυνατόν ένας να μην εργάζεται και να πληρώνεται, ούτε είναι δίκαιο ένας να εργάζεται και να μην πληρώνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται σε εργοστάσια, εργάζονται στο σπίτι τους. Πολλές μεγάλες εταιρείες βάζουν ορισμένα τεχνικά ερωτήματα πώς θα διευκολυνθεί να βγάλει το εργοστάσιο ένα εξάρτημα φτηνότερο και καλύτερο, και αν ένας υπάλληλος του εργοστασίου, του ερευνητικού κέντρου, βρει αυτό το τρόπο ώστε ένα αντικείμενο να είναι και καλύτερο και φτηνότερο, αυτός αμείβεται. Αυτός δεν τον ρωτάνε πόσες ώρες εργάζεται. Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι τα παπούτσια που δεν είναι από δέρμα, που είναι από χημικό δέρμα, ανακαλύφθηκαν από έναν άνθρωπο ο οποίος τα μεσάνυχτα έκανε ένα χημικό υπολογισμό και βρήκε τελικά ότι αν συνδεθούν αυτά τα στοιχεία τα χημικά θα μπορέσουν να μας δώσουν το τεχνικό δέρμα. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι επανάσταση στην οικονομική ζωή. Το δέρμα θα ήταν σήμερα άγνωστο πράγμα, θα το είχαν μόνον οι πλούσιοι. Όπως που λέμε τώρα ζωή και κότα, αν οι κότες ήταν όλες από τα χωριά θα ήταν 80 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν όμως τεχνικά που βγαίνουν μέσα από τα πτηνοτροφία και είναι πανφτηνό αυτό το κρέας από τα κοτόπουλα, και το κρέας από αληθινά κοτόπουλα είναι σπάνιο και το έχουν στα χωριά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία παροιμία.
Δεν ξέρω την έχετε ακούσει, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Κάποτε, λέει, κάθονταν σε ένα εστιατόριο το ψέμα και η αλήθεια και τρώγανε. Και ξαφνικά το ψέμα έριξε μια ματιά όταν πλήρωνε ο διπλανός πελάτης. Κοιτάζει και βλέπει το νούμερο. Πελάει, κοιτάζει, παίρνει τον αριθμό. Παίρνει τον αριθμό του χαρτονομίσματος. Φεύγει τον γκαρσόν και μετά φωνάζει αυτός, γκαρσόν, το λογαριασμό. Του λέει, τι λογαριασμό, ναι, έρχεται εδώ, τα ρέστα του λέει, ποια ρέστα. Μα σου έδωσα, του λέει, χρήματα. Εμένα μου έδωσε χρήματα. Τι λες, δεν σου έδωσε ένα εκατοστάρικο. Και μάλιστα έχει αυτόν τον αριθμό. Βγάζει αυτός και βλέπει ότι όντως αυτός ήταν ο αριθμός. Αλλά τον είχε κλέψει από τον διπλανό που έτρωγε. Αχ, λέει, πού είναι η αλήθεια να μάθουμε τον γκαρσόν, πού είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια, λέει, και εγώ την ξέρω, λέει, με το νου της, αλλά έφαγα και εγώ και δεν μπορώ να την πω την αλήθεια εδώ. Μέσα στην κοινωνία πολλοί ξέρουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν τα λέμε δυστυχώς. Μήπως αυτό που λέγεται πόθεν έσχες είναι, μάλλον θα έπρεπε να αντικατασταθεί με το πόθεν έσχος, διότι είναι έσχος μερικοί να πλουτίζουν και οι άλλοι να πεινάνε. Αλλά δεν είδα κανένα να τιμωρείται από τα κλεπμένα χρήματα. Υπάρχει στη νομική γλώσσα το πόθεν έσχες, αλλά στην πράξη είναι άγνωστο. Συνεργάτες στην απάτη βρίσκονται πολλοί και θα βρίσκονται πολύ περισσότερο τώρα που το ΦΠΑ στα τιμολόγια έφτασε εκεί που έφτασε και δεν ξέρω πού θα πάει, και ο άλλος θα προσπαθεί να αποφύγει. Και καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα, αντί να αυξάνουν του κράτους, θα μειώνονται. Και ένα πράγμα δεν ξέρουμε, ότι κάθε ατομική απάτη στρέφεται εναντίον του κοινωνικού συνόλου. Εγώ δεν πληρώνω στο φόρο την εφορία, εσύ δεν πληρώνεις, ο άλλος δεν πληρώνει, την πληρώνει όμως το σύνολο και την πληρώνουν όλοι όσοι δεν έχουν δυνατότητα να διαφύγουν και όσοι είναι έντιμοι. Λοιπόν, πολλές φορές στις συζητήσεις μας κατηγορούμε τους ξένους. Ξένοι φταίνε για όλα. Οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι καθόλου άγγελοι. Πάντα έτσι ήταν. Ο ξένος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η μία χώρα την άλλη. Δεν κάνουν φιλανθρωπία οι ξένοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και η διπλωματία ακριβώς αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί. Με τα χαμόγελα, με τα κεράσματα, με τις γιορτές και τα πανηγύρια, να πάρει το ένα κράτος τον πλούτο του άλλου κράτους. Αλλά θα πρέπει και αυτός που συναλλάσσεται να έχει τα μάτια του 400 και την αγάπη για την πατρίδα του αληθινή και γνήσια, και να μην είναι πουλημένος. Γι' αυτό, αν είναι πουλημένος, και αυτός θα πληρώνει το κράτος αυτά που αυτός καρπώθηκε από αυτήν τη συμφωνία. Λέμε ότι οι άλλοι είναι κακοί, ενώ εμείς οι καλοί είμαστε εμείς οι καταφερτζίδες. Με καταφερτζίδες χρήματα δεν γίνονται. Με σκληρή δουλειά γίνονται χρήματα. Και γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί είναι ανάγκη να υπάρχει η λέξη αξιοκρατία στην καθημερινή μας ζωή. Ο κάθε ένας να κάνει σωστά τη δουλειά του και να πληρώνεται ανάλογα με την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, οι διαδικασίες εξέλιξης ενός ανθρώπου να είναι έντιμες και να μην είναι απαράδεκτες. Και τον τελευταίο καιρό πολλά ακούμε, πάρα πολλά ακούμε. Οι ιδέες πολλές φορές που κυκλοφορούν ανάμεσά μας ξεριζώνουν κάθε αίσθημα δικαίου.
λέω μια ιδέα που κυκλοφορεί. Κλέψε να φας, άρπαξε να έχεις. Αυτό είναι το σλόγκαν. Και όποιος δεν κλέβει και όποιος δεν αρπάζει, δεν έχει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της ζούγκλας. Αυτή λοιπόν η ζούγκλα έχει γίνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Με λίγα λόγια, ζούμε σε μία κοινωνία που έχει υποστεί εσωτερική διάβρωση, εσωτερική εξαχρίωση. Το χρήμα, η δύναμη, η εξουσία είναι αυτά που έχουν συνδεθεί και έχει πάει περίπατο και ο έλεγχος και το δίκαιο που είπε προηγουμένως αναφέραμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν φαντάζομαι να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που να απορούν για τα χάλια που βρισκόμαστε. Οι ιδέες κάνουν τους ανθρώπους. Ανάλογα με τις ιδέες και τις σκέψεις και τις αποφάσεις είναι και η συμπεριφορά μας. Αν η πίστη μας, οι απόψεις μας είναι απάνθρωπες, αυτή θα είναι και η συμπεριφορά μας. Αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα που το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή. Δεν τα λέμε αυτά για τους κακούς ή τους καλούς. Αυτό είναι ένα χρέος που θα πρέπει και νομικά να κατοχυρωθεί, ώστε κάθε κατεργάρης να μπει στον πάγκο του. Αυτά για σήμερα. Την άλλη εβδομάδα, Θεού θέλοντος, θα τα ξαναπούμε. Ως τότε, γεια σας.